Είμαστε εδώ πάλι πίσω και έχουμε έρθει στο δωμάτιό μου μαζί με τον κύριο Χριστογιαννόπουλο. Που είμαστε και οι δύο και χορεύει. Χορεύουμε Red Hot Chili Peppers. Αυτό το ξέρω, είναι παλιό. Αυτό το βίντεο κλιπ. Α, το τραγούδι. Α, οκ, ναι, είναι Red Hot Chili Peppers. Για πες μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φαντάζομαι έχεις ακούσει ότι έχει ξεκινήσει η τρίτη Biennale των Αθηνών. Ναι. Ωραία. Ξεκίνησε το Σάββατο, είχε γένεια. Πες μου, είναι εκεί στο κτίριο στην θεάτρου. Είναι στο κτίριο στην πλατεία θεάτρου, το οποίο λέγεται Διπλάριο Σχολή. Mm. Γίνονται ακόμα σήματα εκεί πέρα σε κάποιον από τους ορόφους. Και έχουν καταλάβει κάποιους άλλους ορόφους η Biennale, ο παρουσιάζει τα έργα, αλλά έχει και δεύτερο κτίριο, που είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής, σε ένα μικρό στενάκι, ναι, πίσω από το πάρκο. Ναι. Λέγεται Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει ένα μπαράκι εκεί πέρα, καλοκαιρινό, ανοιχτό. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ. Κατάλαβα που λες. Στο δρομάκι μέσα, αν μπείτε στο βάθος, είναι αδιέξοδος. Προχωράτε και θα βρείτε το κτίριο όπου υπάρχει η Biennale. Το θέμα που έχει δημιουργήσει λίγο χαμό είναι το βίντεο το οποίο φτιάχτηκε για την Biennale, ως τρέιλερ. Mm. Το οποίο το σκηνοθέτησε ο Γιώργος Ζώης. Ναι. Και το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά αντιδραστικό. Που έχει κάνει και τη Μικρού Μήκου στο Κάζους Μελίν. Ακριβώς. Πολύ ωραία ταινία ήταν. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ. Είναι και το βίντεο πάρα πολύ ωραίο. Θεωρήθηκε πολύ αντιδραστικό από την ΕΡΤ, που είναι και ο χορηγός επικοινωνίας της Biennale, η τρίτη που είναι στην Αθήνα. Τολμηρό, προκλητικό ή αντιδραστικό? Μάλλον αντιδραστικό και προκλητικό. Τολμηρό, δεν ξέρω. Μάλιστα. Πολύ προκλητικό και αντιδραστικό. Γιατί η Biennale βλέπουμε... είναι, για τέχνη είναι. Εντάξει, δεν, ναι, νομίζω να έχουμε βλέπουμε... πρόβλημα. Βλέπουμε έναν αστυνομικό να του ρίχνουν εμπογιές, βλέπουμε μια γυναίκα να αισθάνεται άσχημα στομαχικά, διάφορα τέτοια. Κατάλαβες. Δεν περνάνε καλά οι άνθρωποι. Δεν περνάνε και πολύ ωραία, αντιδρούν. Και συνεχίζουμε μουσικά νέα. Να πούμε για το 30 Seconds to Mars, οι οποίοι, το συγκρότημα του Jared Leto, που ξέρεις πολύ καλά. Ο οποίος ήρθε. Ήρθε εδώ το καλοκαίρι, του πήρα συνέντευξη. Ναι, πώς είναι. Και εγώ του είχα πάρει μια ταινία, το Mr. Nobody, ναι, που δεν παίχτηκε ποτέ. Ποτέ. Δικαίως, δεν ήταν καλή ταινία. Ωραία. Τον είχα δει και πέρσι στα βραβεία του MTV στη Μαδρίτη. Είναι πολύ ευγενικός και φιλικός, εντάξει, ελαφρώς απόμακρος, μια χαρά. Οι οποίοι λοιπόν 30 Seconds to Mars θα μπουν στο ρεκόρ Guinness, γιατί το Δεκέμβριο θα κάνουν την 300η συναυλία τους. Έχουν κάνει 300 για το ίδιο άλμπουμ, το This Is War, και θα μπουν στο βιβλίο Guinness. Για αυτό, θεωρείται ρεκόρ για το ίδιο άλμπουμ. Για μέσα στην ίδια χρονιά ή για ένα άλμπουμ. Για ένα άλμπουμ, 300 συναυλίες. Αυτό είναι πρόβλημα. Μετράει και η δικιά μας βέβαια. Ναι, μετράει, ναι. Για να έρθουν και σε εμάς, πάνε να πει ότι έχουν πάει και σε πολλά άλλα μέρη. Παντού. Αλλά έχουν ένα μικρό κοινό εδώ που τους ακολουθεί. Έχουν αρκετά μεγάλο κοινό, το οποίο τους ευχαριστήθηκε και πάρα πολύ στη συναυλία. Έχω να σου πω, έγινε χαμός. Συνεχίζουμε μουσικά νέα και πάμε στους Prodigy. Ναι. Οι οποίοι έχουμε ένα βιντεάκι. Έχουν φτιάξει ένα βίντεο ειδικά για την Ελλάδα. Γιατί όταν ήρθαν εδώ το καλοκαίρι στη συναυλία στο Rockwave, πέρασαν φανταστικά. Και ήθελα να το δείξουμε. Ευχαριστήθηκα. Ευχαριστήθηκαν πολύ. Ωραία. Και έχουμε το βιντεάκι το οποίο δείχνει. Λυκαβιτό, Ακρόπολη, έχει αυτούς μιλάνε και λένε πόσο τα σπάσανε εδώ. Το έχουν βάλει μέσα στο βίντεο κλιπ ή ουσιαστικά στο making of, σε αυτό που φαίνεται το πριν και μετά. Τους. Είναι ένα βιντεάκι που έφτιαξαν δικά για μας. Ωραία. Ωραία. Και οι οποίοι δηλώνουν πόσο υπέροχη ήταν η συναυλία, πόσο δυνατά περάσανε, πόσο καταπληκτικό ήταν το κοινό και πόσο ανεπανάληπτα ήταν. Ήταν η τελευταία συναυλία τους για την τουρνέ φέτος το καλοκαίρι και την καταυχαριστήθηκαν μάλλον και εκείνοι εκτός από εμάς. Ωραία, καλά κάνανε. Και πάμε σε ακόμα ένα μουσικό νέο για να κλείσουμε σήμερα. Οι Oasis επανενώνονται, μάλλον, κυκλοφορεί μια τέτοια φήμη. Κάτι τέτοιο διάβασα, αλλά όχι τώρα, το 2015. Και τι σημαίνει ότι είμαι στο 2011 και λέω θα ενωθώ το 2015? Γιατί έχουν τσακωθεί τόσο πολύ τα δύο αδέλφια που θέλουν τέσσερα χρόνια για να τα ξαναβρούν. Για να σκεφτούν ότι θα τα βάλουν κάτω για να ενωθούν το. Και να μας κάνουν συναυλίες τότε. Για το What's the Story Morning Glory. Κλείστε εισιτήρια από τώρα. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Όχι, τελειώσαμε εδώ. Ωραία. Όχι, Άλεξ, περνάμε στην Ελένη. Στη Σίλια Ντί. Σίλια! Περνάμε σε σένα. Γεια, Ελένη. Γεια σας. Ελένη, το πορτοκαλί που φοράς σήμερα είναι το χρώμα του χειμώνα. Πολύ χρώμα κλειδί. Αλήθεια. Ήθελα να σου το πω από πριν. Ναι. Πού το λέει αυτό, πού το διάβασες? Το λέω εγώ. Α, το λες εσύ. Μ' αρέσεις. Έγινε. Λοιπόν, Σίλια, για όσους δεν γνωρίζουν, έχεις κάνει σπουδές πάνω στο αντικείμενό σου και στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Πού? Πού μπορεί να πάει κανείς, για να σε ξεκινήσω έτσι, πού μπορεί να πάει ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το σχέδιο μόδας, του αρέσει? Κοίταξε, ιδανικά στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν σχολές, αλλά για να αναγνωριστείς και να γίνεις σπουδαίος σχεδιαστής και international, καλό είναι να, άμα έχεις τη δυνατότητα, να φύγεις έξω. Και από άποψη εμπειρίας και σπουδών. Ιδανικά, στο Παρίσι είναι μια σχολή, το S-Model, αλλά πρέπει να γνωρίζεις γαλλικά.
γιατί είναι γαλλική σχολή. Εγώ ήμουν στο Parsons. Το Parsons είναι αμερικάνικο πανεπιστήμιο με έδρα τη Νέα Υόρκη, αλλά έχει και παράρτημα στο Παρίσι. Οπότε το Παρίσι είναι μια καλή πρωτεύουσα μόδας για να ξεκινήσει. Έμεινες καθόλου εκεί μετά, αφού τελειώσεις σπουδές σου? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα με καλές τέχνες, σπουδές στις καλές τέχνες στο Λονδίνο, σε μια σχολή, και μετά αποφάσισα ότι θέλω να κάνω σχέδιο μόδας. Και επειδή το Λονδίνο δεν μου πήγε και πολύ, δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν περνούσε και τόσο καλά, αποφάσισα να πάω στο Παρίσι. Ήξερα και γαλλικά. Οπότε σε βοήθησε πολύ. Έμεινες όμως, δούλεψες καθόλου εκεί? Ναι, αφού τελείωσα τις σπουδές μου εκεί. Δούλεψα για 2 χρόνια σε έναν οικομόδα στη Σόνια Ρικέλ. Α, τον γαλλικό σου. Και μετά γιατί έφυγες? Έλατε. Βιάστηκα, ήθελα να τα κάνω όλα γρήγορα. Ήθελα να δημιουργήσω δική μου σειρά. Οπότε αποφάσισα να γυρίσω. Πάντως το ύφος που έχουν πάντα τα ρούχα σου είναι πολύ δικό σου. Δηλαδή πάντα είναι αυτό που σου έλεγε πριν και ο Θοδωρής. Έχουν μια ρομαντική διάθεση τα ρούχα σου. Κοίτα, δεν θα έφτιαχνα ποτέ κάποιο ρούχο το οποίο δεν θα το φόραγα εγώ ίδια. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλό από μια άποψη να είσαι σχεδιάστρια και γυναίκα, γιατί μπορείς να το δεις πάνω σου, να το δοκιμάσεις, να το φανταστείς. Ότι βοηθάει από αυτή την άποψη. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει σήμερα? Σας έφερα κάποια κομμάτια από τη συλλογή την καινούρια που έκανα, που έδειξα χθες. Γιατί είχα fashion show χθες το βράδυ. Μου λέει ότι έχει τα πλάνα. Ναι. Και σας έφερα κάποια κομμάτια από τη συλλογή μου. Να μην τα κρύβουμε κιόλας. Το βλέπουμε και εντελώς. Για πες μου τι βλέπουμε καταρχήν, μια και έχουμε και πλάνα από τη χθεσινή βραδιά. Αυτή είναι η επίδειξη που έκανα χθες το βράδυ στο Athens Exclusive, στην Εθνική Ασφαλιστική. Είναι η συλλογή για την άνοιξη καλοκαίρι 2012. Πώς ακριβώς την έχεις φανταστεί? Γιατί τι μου θυμίζει, Βρεσίλια? Μου θυμίζει λίγο, έτσι έχει μια διάθεση λίγο ινδιάνικη. Ναι. Έχει, Μπράβο, ναι. Έχει επιρροές από τους Ινδιάνους και τους Gypsies. Γι' αυτό και έχει τίτλο Indian Gypsy. Και, το φόρεμα που φοράω. Ναι. Και παράλληλα έχει και ένα ρομαντισμό και κάποια στοιχεία προσωπικά μου, δηλαδή και χαρακτηριστικό μου είναι η δαντέλα που χρησιμοποιώ πολύ. Ναι, αυτό το βλέπω και εδώ, ναι. Στα κομμάτια που μας έχεις φέρει. Πάρα πολύ δαντέλα. Πολύ δαντέλα, ναι. Μου αρέσει. Σε άρεσε πάντα? Πάντα, ναι. Μου άρεσε πάντα. Και νηφικά έχεις κάνει, και το δικό σου νηφικό ήταν με δαντέλα, και το έχεις βάλει και κάτι πολύ ωραίο στα μαλλιά και ήταν καταπληκτικό. Τα φοράνε αυτά τα νηφικά, αρέσουν στα κορίτσια? Αρέσουν, ναι, πιστεύω ότι αρέσουν. Ειδικά οι νύφες που παντρεύονται σε παραθαλάσσια μέρη, σε νησιά, που θέλουν κάτι πιο απλό, τους αρέσουν. Τουλάχιστον αυτές που έρχονται στα ατελιέ. Εσένα, όσοι έρχονται στα ατελιέ, έρχονται και αφήνονται στα χέρια σου, ή σου λένε ότι εγώ έχω φανταστεί το νηφικό μου κάπως έτσι, και μετά εσύ τους πας εκεί που νομίζεις? Και τα δύο. Συνήθως έρχονται και. Κοίτα, η κάθε νύφη έχει στο μυαλό της κάπως κάτι που έχει φανταστεί. Οπότε με τη βοήθεια τη δική μου και τη δική της προσωπικότητα και το προσωπικό στυλ, δημιουργούμε κάτι καινούριο και μοναδικό. Άσχετο, αλλά μια και σε έχω εδώ. Από σένα έχει αγοράσει η νονά της μικρής μου κόρης της Βαλέρης τα βαφτιστικά. Κάνεις και βαφτιστικά, έχεις κάνει μόνο για την κόρη μου? Όχι, κάνω και βαφτιστικά, ναι. Α, κάνεις και βαφτιστικά. Για κοριτσάκια φαντάζομαι. Κάνω και βαφτιστικά. Γιατί το κοριτσάκι το κάνεις πάρα πολύ. Ναι. Έχεις και το αγορίστικο. Και αγορίστικο, ναι. Να το. Απλά εντάξει, το κορίτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πιο πολύ τη φαντασία σου και να δημιουργήσεις. Τα αγόρια, εντάξει, είναι. Πάνω κάτω είναι τα ίδια. Λοιπόν, για να επανέλθουμε πάλι εδώ. Τι μας έχεις φέρει λοιπόν σήμερα? Λοιπόν, αυτά είναι κάποια βαμβακερά. Αυτή είναι φούστα βαμβακέρι, πάει με αυτό. Από πάνω. Αυτό το χρώμα βλέπω το παίζεις πάρα πολύ φέτος. Το παίζω, μου άρεσε πολύ ο συνδυασμός, δεν ξέρω. Μου άρεσε το άσπρο με τον μπορντό, γιατί κάνει αντίθεση. Τι υφασμένο, αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι μεταξύ τη μουρσελίνα. Και αυτό είναι βαμβάκι. Αυτά τώρα έχουν ενδιαφέρον, γιατί αυτό το συγκεκριμένο είναι ύφασμα από τραπεζομάντιλο. Δηλαδή, πώς είναι τα μαγαζιά με είδη πρικός που έχουν λευκά είδη κτλ. Πήρα ένα τραπεζομάντιλο και το έκανα φούστα. Δεν σε πιστεύω. Και αυτό είναι από πάνω η μπλούζα. Συγγνώμη. Αυτά σε συμφέρει που τα κάνεις? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτά τα τραπεζομάντιλα που κάποτε ήταν πολύ μόδα. Ήταν πολύ ακριβά. Πλέον δεν είναι τόσο ακριβά. Εντάξει, τώρα ποικίλουν κιόλας τιμές, αλλά βρίσκω κάποιες πηγές οι οποίες είναι οικονομικές. Εντάξει. Δεν μου λες, αυτά είναι για το φετινό καλοκαίρι? Αυτά ναι. Είναι για το καλοκαίρι. Εσύ τα χρησιμοποιήσεις χρώματα για το καλοκαίρι ή παίζεις πάντα στα πολύ απαλά, στα τύπου λευκά, μπέζ που βλέπω εδώ? Κοίτα, αυτό το καλοκαίρι δεν χρησιμοποίησα τόσο πολύ έντονα χρώματα. Πιο υγιεινά χρώματα χρησιμοποίησα. Αυτό είναι ενδιαφέρον το ύφασμα, ότι έχει αξέφτια. Ναι, 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 ναι.
Αυτό θα μπορούσε να είναι και επίσης νηφικό. Ναι, όντως. Άμα βάλει αυτή την τρέσα. Ναι, αν βάλει αυτή την τρέσα, γιατί βάλει αυτή την τρέσα. Σαν απλό νηφικό, ναι. Σε πιο απαλό. Ή σε ένα μπες, ναι. Πώς σχεδιάζεις, Ήλια? Δηλαδή, πρώτα φαντάζεσαι κάτι, φαντάζεσαι μια ολόκληρη σειρά, φαντάζεσαι ένα ύφος, να το πω έτσι, και ύστερα κάθεσαι και σχεδιάζεις κομμάτι-κομμάτι. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή, είτε θα σχεδιάσω πρώτα και μετά θα το φτιάξω, είτε θα δω ένα ύφασμα το οποίο θα με εμπνεύσει και με βάση αυτού θα αρχίσω να το σχεδιάζω. Ξέρεις, δεν είναι πάντα η ίδια η έμπνευση. Τι κομμάτια πιστεύεις ότι νεαρές κοπέλες 18 έως 30 χρονών πρέπει οπωσδήποτε να έχουν στην καρδερόβα τους? Παίζουν πάντα. Είναι ανεξαιρέτως εποχής, ανεξαιρέτως μόδας εποχής. Ένα κλασικό κομμάτι, ένα μαύρο φόρεμα, ακόμα και αυτό. Εντάξει, ίσως η τρέσα το κάνει πιο ιδιαίτερο, αλλά είναι διαχρονικό κομμάτι, πιστεύω. Και οτιδήποτε παίζει στο μαύρο χρώμα. Ναι, ένα μαύρο είναι πάντα διαχρονικό ή ένα άσπρο. Για πες μου για το ρούχο που μας έχεις φέρει σήμερα να κάνουμε δώρο. Ναι, ήθελα να σου πω κιόλας ότι τα μήκη ποικίλουν, επειδή φτιάχνονται πάνω στις πελάτησες, μπορώ να το κάνω και πιο μακρύ. Όχι, εμένα το μήκος δεν μου φάνηκε. Επειδή το μέγεθος μικρό. Μου φάνηκε πολύ μικρό, δηλαδή λέω πω πω και το μέγεθος μπορεί δύνατη. Να γίνει μεγαλύτερο, απλά η κούκλα μας εδώ είναι μικρή. Α, και εγώ τους είπα, παιδιά, μη στείλετε, λέω, άμα δεν είσαι σε μικρό μέγεθος. Να σας δείξω και το πίσω, το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι ανοιχτή η πλάτη, έτσι. Είναι ανοιχτή η πλάτη, αλλά κάνει αυτό που είναι μαγικό, δηλαδή δεν είναι όλο ανοιχτό. Όχι. Αυτό όμως, όπως τις βλέπω εγώ τώρα από μέσα, είναι ντυμένο. Ναι, έχει φόδρα. Α, είναι ντυμένο, μαύρο, και εγώ λέω... Έχει φόδρα, ναι. Απλά είναι η κούκλα μαύρη και σε μπερδεύει. Είναι φοδραρισμένο με μαύρο χρώμα, ναι. Και νομίζουμε ότι είναι η κούκλα και ότι είναι γυμνό, αλλά δεν είναι. Όχι. Α, τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Ναι, αυτοπάτη. Αυτό είναι δαντέλα. Βαμβακερί. Βαμβακερί. Τι πιστεύεις θα φορεθεί φέτος το καλοκαίρι? Πλέον πιστεύω ότι οι τάσεις έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν πλέον τόσο πολλοί τάσεις και να τις ακολουθούμε κατά γράμμα και ίσως καλύτερα. Γενικά μου αρέσουν τα απλά πράγματα εμένα. Το στυλ μου δηλαδή. Δεν μου αρέσουν τα πολύ φορτωμένα. Και είναι και τι πάει στον καθένα. Δηλαδή, αν κάποιο χρώμα σου πάει, είναι καλό να το φοράς. Άσχετα από την τάση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι επειδή η τάση προτείνει πορτοκαλί, να βάλεις πορτοκαλί και καλά. Άσχετα αν σου πάει ή δεν σου πάει. Εσύ που ασχολείσαι με τη μόδα και είσαι σχεδιάστρια. Αν έρχονταν κανείς σπίτι σου, πόσα ρούχα θα έβρισκες στην καρδερόπα σου? Όχι πάρα πολλά. Κοίτα, τα καλά ρούχα, τα πιο βραδινά τα έχω στο τελιέ. Οπότε, άμα έχω κάπου να πάω, παίρνω ένα από το τελιέ, το φοράω, μετά το επιστρέφω. Είναι πιο πολύ σπόρτα ρούχα μου. Τζιν, τίσερτ, φούτερ. Παπούτσια, με τα παπούτσια έχεις αιμονή? Με τα παπούτσια έχω, ναι. Έχεις με κάποια συγκεκριμένη εταιρεία που πιο πολύ, ας πούμε, προτιμάς ή μπορείς να βρεις κομμάτια από διάφορες εταιρείες, δεν έχεις? Μ' αρέσουν πολύ μπότες, έξω και μπότες. Μα εγώ είδα προηγουμένως, μου λες είναι νηφικό και σου λέω το έχεις βγάλει με μπότα. Είναι μια ανατρεπτική πρόταση. Είναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι νηφούλες θέλουν να το βάλουν το τακουνάκι και να πάνε στην εκκλησία. Το θέλουν, ναι. Αλλά μετά όταν κουράζονται με το τακούνι και θέλουν να βάλουν κάτι άλλο, μπορούν να βάλουν την μπότα. Ναι. Ή τίποτα. Για πες μου λοιπόν για το νηφικό αυτό το συγκεκριμένο που φοράει το κορίτσι. Το νηφικό αυτό το έδειξα και χθες. Ναι. Είναι κοντό μπροστά. Είναι πολλές νύφες που θέλουν να δείξουν πόδι. Οπότε είναι μια πρόταση νυφικό κοντό μπροστά και μακρύ πίσω. Και έχει κουκούλα, η οποία μπορεί να βγει μετά. Αλλά είναι μια πρόταση αντί για πέπλο να φορέσει την κουκούλα. Εσύ τι είχες φορέσει? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάτι είχες βάλει στα μαλλιά. Κάτι. Δηλαδή το θυμάμαι τον γάμο σου. Θυμάμαι τη φόρμα. Ναι, πολύ όμορφη. Είχα βάλει μια δαντέλα εδώ και ένα πέπλο πολύ μακρύ από μεταξωτό τούλι. Αυτό. Θυμίζει έτσι άλλες εποχές. Ναι, γενικά τα ρούχα μου έχουν έμπνευση από εποχές άλλες. Δηλαδή έχουν κάποια στοιχεία παλιακά, πιστεύω. Το δίπλα είναι νηφικό. Α, και να σας δείξω και πίσω που είναι ανοιχτή η πλάτη, ναι. Και έχει την ουρά. Πολύ ωραία. Και το αυτό. Άλλο. Και αυτό είναι νηφικό. Με τα φουντάκια, το οποίο είναι και στοιχείο της συλλογής που έκανα. Παραπέμπει λίγο σε ethnic. Και έχει αυτή τη δαντέλα, η οποία είναι παλιά. Είναι κάποιες δαντέλες που βρίσκω σε αγορές. Τι τις βρίσκεις? Τις ψάχνω αρκετά, η αλήθεια είναι. Είναι δύσκολο να βρεις πια ωραία δαντέλα, καλή. Για κάνε μας μια στροφή να το δούμε λίγο. Και είναι και αυτό από μεταξύ τη μουσελίνα και σατέν. Μάλιστα. Ωραίο χρώμα είναι αυτό. Ναι, είναι σομών. Έχει διάφορα χρώματα. Έχει μπέζ, σομών και ivoire. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Σίλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Και τι να σου ευχηθώ. Καλό χειμώνα. Και...
Τι άλλο. Θα πάει καλά η συλλογή. Ανησυχείς καθόλου σε σχέση με την εποχή που ζούμε, που δεν ξέρω, ο κόσμος έχει σταματήσει να αγοράζει, πιστεύεις? Ο κόσμος, ο δικός σου κόσμος, οι μόνιμοι πελάτες, που όλοι φαντάζομαι έχουν κάποιους δικούς που τους ακολουθούν μόνιμα και θέλουν να έχουν κομμάτια τους στη συλλογή τους, τα δικά τους. Πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεαστεί? Πιστεύω, βέβαια. Δηλαδή, μειώνουν καθόλου το πόσα χρήματα χαλάνε όσον αφορά το. Σίγουρα. Και γι' αυτό και εγώ σε αυτή τη συλλογή που δημιουργήσα, κοίταξα να βρω υλικά τα οποία να είναι αρκετά οικονομικά, ώστε να μπορέσω και εγώ να ρίξω τις τιμές μου για να είναι πιο προσιτό στις πελάτησές μου. Δηλαδή να είναι πιο εύκολο να αγοράσουν κάποιο ρούχο και να αισθανθούν και ωραία. Έτσι. Να μην ζοριστούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό χειμώνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και λίγα λεπτά πριν κλείσουμε, να δώσω και τα δώρα μας. Έτσι. Το ένα. Τα 24 βιβλία, αν θυμάμαι καλά, χρωστάω από χτες, από την κλήρωση που σας είπαμε και αφορούσαν τα βιβλία της Μαρίας Ρούσο Χατζάκη, της λόγω παθολόγου. Και είναι εδώ. Λοιπόν, και ξεκινάω. Η Μαρία από Κορυδαλό είναι η πρώτη φίλη. Η δεύτερη είναι μία άλλη Μαρία από τον Ναύπλιο. Η τρίτη είναι η Δανάη Σημαντηράκη από τη Θεσσαλονίκη. Η τέταρτη είναι η Γεωργαλά Κατερίνα. Αχ, εσένα σου έχω δώσει πολλά δώρα στα χρόνια που είμαι στην εκπομπή. Η πέμπτη είναι η Σταυρούλα Τζιάτζιου από Αθήνα. Η έκτη είναι ο Γιάννης Χρυσοστομίδης. Έβδομο, Άννα Μαρία Αργυροπούλου. Τι θα κάνω τώρα. Ένατο, Βασιλική Γιώτη από Ήλιον. Δέκατη, Γεωργία Κούτσικου. Ενδέκατη, Κατερίνα Βιτζιλέου από Νέα Σμύρνη. Δωδέκατη, Σουρή Μαρία. 13 η Μαρία από Θεσσαλονίκη. 14 η Μαρία Τσιβιλίδου πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Βάζω και 14 για να μην μπερδευτώ. Ωραία. Τζαμίδο Αγγελική από Καβάλα 15. Από Πάτρα η Αναστασία. Κυριακή Σιώμου η 17. Τελειώνουμε, παιδιά, εντάξει. 18 η Ψάλτη Ελισάβετ από Ζεφύρι Αττικής. 19 η Πέγγι από Λιβαδιά. Εδώ κάτσε να το δώσουμε και αυτόν. Και ένας άντρας, Χότου Περικλής από Θεσσαλονίκη. Η Χατζάκη Καλλιόπη 21. 24 είναι. Τι λέει εδώ, Ανθούλα Σουρτζή πόσο? 22, ναι, ωραία. 23 η Κρουσταλάκη Άννα από Ηράκλειο Κρήτης. Και τέλος 24 η Αλεξάνδρα Τσαμπούρη που μένει στην Καλαμάτρα και έχει δύο παιδάκια, τον Παύλο και την Έλενα. Πάει αυτό. Σας στέλνω τα βιβλία σπίτι σας. Τώρα, το βραχιολάκι το δικό μου, που μου το έστειλε, όπως έλεγα, ο Δούκας Χατζηδούκας και αφορά αυτή την ημέρα, όπως βλέπετε, που έχει κάνει για την Εστελόντε. Αχ, έχετε στείλει πάρα πολλά κορίτσια, προλάβατε, για να δω πόσες. 230, πολύ ωραία. Και η τυχερή είναι αυτή εδώ. Γεια σου, Ελένη, θέλω το βραχιολάκι. Το πήρες, Χαράκα, ψαχάτη από τον Κορυδαλό? Είναι δικό σου. Το βγάζω κιόλας τώρα μόλις. Τσακ. Ανοίγει και εύκολα και κλείνει εύκολα. Και έτσι στο ταχυδρομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με γεια σας. Λοιπόν. Τι έχω ξεχάσει? Α, έχω και το φόρεμα της Ήλιας. Ήλια, δει λοιπόν το φόρεμα. Αύριο θα κάνω την κλήρωση. Ελένη 2 μου στέλνετε email για να κάνουμε την κλήρωση. Μπορείτε να στέλνετε και αφού τελειώσουμε εμείς την εκπομπή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το φόρεμα που βλέπετε. Τι ξέχασα. Μαζί μας. Και μου είπε ότι μας βλέπουν όλοι από εκεί και μας στέλνουν χαιρετίσματα και πόσο μας αγαπάνε. Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια του πρωινού τουλάχιστον έχει πάρει τα περισσότερα δώρα που έχω δώσει. Θέλω να το πω. Όντως, κάθε φορά είναι. Προφανώς γιατί έχουν πάρα πολλές συμμετοχές από τη Θεσσαλονίκη. Γενικώς σας αρέσει να παίζετε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά. Κλείσαμε, παιδιά. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Τρίτη. Παιδιά, μην ξεχάσετε. Λάκης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα 9 η ώρα, συντονιζόσαστε. Αλφα, Λάκης, κλείσαμε. Σας το λέω. Δεν θα τον χάσει κανείς μας. Πρέπει να φύγω. Διότι 4 Νίκος έρχεται. Δέστε τους και εμάς. Δέστε μας και εμάς. Ούτως ή άλλως και εμείς για δέσιμο είμαστε. Άντε, bye! Όχι. Όχι.